ο κόσμος έχει απυπνιστεί και αυξάνεται συνεχώς, κύριε Σόλα. Ναι, έτσι είναι. Τα νούμερα ανεβαίνουν συνεχώς, ανεβαίνουν οι αξιωματούχοι. Θα σας πω και το εξής. Πιστεύετε ότι πολλοί αξιωματούχοι δεν το ξέραν, δεν το ήξεραν. Υπάρχουν αξιωματούχοι παλιοί που υπόγραφαν και ξέραν το μυστικό των μυστικών. Υπάρχουν όμως αξιωματούχοι νεότεροι ή και παλαιότεροι, αν το θέλετε, που δεν ξέραν τα μυστικά, δεν ξέραν τους λογαριασμούς, δεν ξέραν τα καταπιστεύματα, πώς λειτουργούν. Ήτανε κάστες, ήτανε σαν μια μπαμπούσκα. Κλειδωμένες οι κάστες και η ίδρυγα πάρα πολύ υψηλά, με αποτέλεσμα να μην έχει πρόσβαση ένας άλλος πολιτικός, είτε ένας άλλος αξιωματούχος. Και ιεράρχες, αν το θέλετε. Πιστεύω ότι υπάρχουν και ιεράρχες που δεν ήξεραν, οι οποίοι τώρα που μαθαίνουν, έρχονται πάρα πολλοί κόσμος, έρχονται πολλοί δήμαρχοι. Οι Έλληνες είχαν οικουμενισμό στα νεότερα χρόνια. Ναι. Έχουμε Ευρώπη. Γι' αυτό και τη λένε Ευρώπη, έχει ελληνικό όνομα. Αλλιώς θα έχει εβραϊκό. Τίποτα δεν έχει μείνει. Τους λέω ότι είναι ψεύτα αυτοκρατορίες, ψεύτες κλέφτες. Το έχω αποδείξει και το αποδεικνύω κάθε μέρα. Έρχονται πολύ βαριά συστήματα όλα αυτά που θα έρθουν τις επόμενες μέρες. Το τι έχουν κάνει, γιατί πρέπει να καταλάβουμε τι έχουν κάνει. Με ποιο δικαίωμα, αν το είχαν το δικαίωμα να το κάνουν ή αν δεν το είχαν. Έχουν φτιάξει μια φανφάρα στην ουσία. Έχουν φτιάξει μια ψεύτικη αυτοκρατορία. Ναι. Όπως πάρα πολλές φορές έχω πει ότι ο ελληνισμός είναι φαινόμενο. Την ώρα που θα ενοχληθεί και θα έρθει η ίστατη ώρα που θα ενοχλήσει τον ελληνισμό, θα σε εκτελέσει, έτσι, θα σε δολοφονήσει. Γιατί αυτό πρέπει να κάνει. Ο ελληνισμός ποτέ δεν μίλαγε. Όμως όλες οι αυτοκρατορίες τις έχει διαλύσει ο ελληνισμός. Θυμηθείτε την ιστορία. Θυμηθείτε πως έχουμε διαλύσει όλες τις ψευτοαυτοκρατορίες. Μάλλον διαλύσαμε και κανονικές αυτοκρατορίες. Σκεφτείτε τώρα τις ηλίθιες και ελίες αυτοκρατορίες που θέλουν να λένε γερμανική αυτοκρατορία, σιωνιστική αυτοκρατορία. Αυτές δεν επιβιώνουν και δει όταν θελήσαν να αφανίσουν τον ελληνισμό για να υπάρχουν αυτές. Γιατί αυτό έγινε. Προσπάθησαν και προσπαθούν να δολοφονήσουν και να αφανίσουν τον ελληνισμό για να υπάρχουν. Εκεί ο ελληνισμός είναι ένα φαινόμενο και για μία άλλη φορά, αυτή τη φορά πάρα πολύ ψηλά και πάρα πολύ με πολύ μεγάλο δυναμισμό, θα φανίσει σε παγκόσμιο επίπεδο όλα αυτά τα ζώα, τα άθια, τα υπάνθρωπια, τα οποία προσπαθούν και δυναστεύουν με τα δικά σου τα λεφτά. Και είναι το timing τόσο σημαντικό, πρέπει να καταλάβετε, ότι σήμερα ο άνθρωπος και τα κράτη, έτσι όπως είχαν στηθεί οι μηχανισμοί και ψηφιστεί, άμα το θέλετε, τη βούλησή μας. Εγώ δεν θα πω χωρίς τη βούλησή μας ή τουλάχιστον των αξιωματούχων μας τη βούληση. Ναι, θεσπίσαμε πολύ νομικά πλαίσια, οικονομικά πλαίσια, παγκόσμια πλαίσια και κινούμαστε κάτω από μια γραμμή. Τίποτα από αυτές τις συμφωνίες δεν έχει τηρηθεί. Κλέβουν και κλέβουν ακόμα και έκλεψαν και το κάνουν. Στρατηγοποιούσαν και σχεδίαζαν πώς θα κατακτήσουν τον πλανήτη, πώς θα τον τρομοκρατήσουν και πώς θα διαλύσουν τα κράτη και τον άνθρωπο. Με δικά μας λεφτά. Όλα τα χρήματα είναι δικά μας. Αυτά είναι διαχειριστές. Έχουν εκλέψει με πολύ άσχημο τρόπο. Έχουν δυναστεύσει και έχουν χρηματοδοτήσει δικά τους σχέδια, μη ανθρώπινα, που τώρα βγαίνουν σιγά σιγά. Άρα είναι πολύ σημαντικό να σου πάρουν τώρα το κεφάλαιο. Πάνε να σε πείσουν με όλα τα ΜΜΕ, τα εβραϊκά, τα σιωνιστικά, με όλα τα κολόπεδα τους που είναι εκεί μέσα. Και μιλάω έτσι από αγανάκτηση και πρέπει να καταλάβετε πόσο σημαντικά είναι τα πράγματα, να μην αφήσετε τίποτα στην τύχη. Μπαίνουν λοιπόν στη διαδικασία να σας πείσουν και να μας πείσουν όλους ότι χρωστάμε, δεν έχουμε χρήματα, η χώρα μας δεν αξίζει, εμείς είμαστε τεμπέληδες, να μας διοικήσουν κάποια ανόητα υβρίδια, τα οποία εμείς δεν είμαστε άξιοι να διοικήσουμε τη χώρα μας. Και μόνο αυτό που είπατε, θα δούνε τα ζώα πώς διοικούν τους χώρους, τις χώρες τους οι άνθρωποι και δει οι Έλληνες και δεν θα γλιτώσει κανένας από εμάς, τουλάχιστον έτσι όπως είναι σχεδιασμένο και έτσι όπως αυτοί έχουν σχεδιάσει για μας. Ουσιαστικά έχουν ανοίξει ένα δράστιο λάθο. Πάνε να σου πάρουν τα χρήματα, να σου πούνε ότι οι τράπεζες δεν έχουν μετρητά και πρέπει να έχει σπαστικό χρήμα, άρα δεν έχουμε τα χρήματα. Άρα να σου βάλουν και ένα τσιπάκι ότι τελικά έχει όσα έχει, φτωχεύει και πάρει αυτά που έχει και τελειώσαμε. Για να μείνει πλούσιο το κεφάλαιο, να διοικήσει τον πλανήτη. Δεν μπορεί τον πλανήτη να τον διοικήσουν ούτε χελώνες, ούτε ζωντόβολα, ούτε υβρίδια. Γεννήθηκε και κατασκευάστηκε ο πλανήτης για τους ανθρώπους. Και αυτός είναι δικός μας. Οι Έλληνες κάποτε είπα ότι είναι το έθνος των ηγετών. Ναι, αγαπητοί μου, οι Έλληνες είναι το έθνος των ηγετών. Και σαν ηγέτες, τα πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν είναι να ηγηθούν του εαυτού τους, δηλαδή της λογικής τους, της νόησής τους. Οι μόνοι παγκοσμιοποιητές σε αυτή τη γη είναι μόνο Έλληνες. Μόνο Έλληνες. Δεν είναι ούτε Εβραίοι, ούτε Σάξονες που δεν υπήρχαν μέχρι τελευταία, οι Σάξονες μέχρι πριν 700 χρόνια, ούτε Κινέζοι που δεν υπήρχαν Κινέζοι. Υπήρχαν Μογγόλοι. Κινέζοι δεν υπήρχαν μεγάλο Αλεξάνδρο. Σας λέω όμως ότι σπάσαν τα δόγματα. Έχω να δηλώσω επίσημα, χωρίς να σας πω ποια δόγματα. Σας λέω ότι έχω υπογράψει με χριστιανικά δόγματα
Αυτό είναι, τώρα είναι είδηση που θα μας πείτε, έτσι. Ναι, είναι είδηση. Είδηση. Κύριοι, αγαπητοί μου συνέλληνες, δόγματα χριστιανικά υπόραψαν με τον Αρτέμι το Σόρα και την Έννη για τα Παγκόσμια Ταμεία να κατεβάσουν χρήματα. Αυτό είναι μια μεγάλη είδηση. Στις επόμενες μέρες θα δούμε τα άλλα τα δόγματα, τα χριστιανικά, και δει μπορούν να κατεβάσουν αυτά, είναι φορείς τοποποιεί εκτός από τους Δήμους, είναι παγκόσμια αυτά τα δόγματα και θεωρώ λοιπόν ότι είναι ένα πολύ μεγάλο χτύπημα. Αυτό θα πονέσει το χτύπημα στην παγκόσμια κοινωνία. Αφού τους αρέσουν οι εκκλησίες και τα δόγματα, ναι κύριοι, έχουμε υπογράψει με δύο μεγάλα δόγματα, κυρίαρχα δόγματα, τα οποία στις επόμενες μέρες θα ανακοινωθούν εφόσον θέλουν και οι ιεράρχες. Και εκεί θα αρχίσουν οι εκκλησίες να ζητάνε και για άλλες, ή γιατί δεν μπαίνουν οι άλλες στη διαδικασία, οι κοντινές μας. Και εκεί θα γίνει ένα ξεκαθάρισμα, θα έλεγα, των ιδεών, γιατί δεν το κάνετε, γιατί δεν βοηθάτε τα λίμνια, γιατί είστε δίπλα μας και δεν ξέρω τι ακριβώς ρόλο βαράτε. Ναι, κύριε, σπάει το τζίνι, δεν ξαναμπαίνει στο μπουκάλι, αυτό είναι δεδομένο. Με αποτέλεσμα η συνένωση των Ελλήνων είναι γεγονός. Οπότε όμως θα γίνει η συνένωση, έχει να κάνει στην ελεύθερη βούληση των Ελλήνων και των Κυπριών και όλων των Ελλήνων. Πιστεύω ότι η μάχη των μαχών δεν είναι μακριά, η ώρα των Ελλήνων είναι ήδη κοντά. Ζητάω μόνο τη συνένωση των Ελλήνων. Αφήστε όλες τις διαφορές σας. Κάντε το. Θα έρθει η ώρα που θα καλεστούμε όλοι να φτάσουμε σε ένα κομμάτι καθαρά ελληνικό, το οποίο θα πρέπει να αντιπροσωπεύεται από Έλληνες με ελληνικές πηγές και με ανθρώπους που είναι στρατιώτες του ελληνισμού. Ναι, και θα πρέπει να είναι όλες τις επάρξεις. Έχω εμπιστοσύνη, υπάρχουν κρυφοί μηχανισμοί οι οποίοι δεν θέλουν να εμφανιστούν στο Σόρα γιατί είμαι μια ραδιενέργεια. Ναι. Και είμαι σε ένα μετέχνιο. Να πάω με αυτόν να μην πάω. Αν πάω, κινδυνεύω. Αν δεν κινδυνεύω, έχει λοιπόν να κάνει με τέτοια θέματα. Τα οποία θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα λυθεί και αυτό. Περνώντας το μετέχνιο, θα έχουμε μια κοσμοσυρωή. Θεωρώ ότι ξέρουν πάρα πολλοί συνέλληνες τι συμβαίνει. Απλά δεν μπορούν να εκτεθούν παραπάνω. Όμως τους λέω, αυτοί που μπορούν να κάνουν τα μέγιστα, όλοι πρέπει να κάνουν τα μέγιστα. Όλοι πρέπει να κάνουν τα μέγιστα, όχι αυτά που μπορείς, μα τα μέγιστα, και η νίκη θα είναι δικιά μας. Δεν υπάρχει το σύστημα αυτό, είναι λείψανο, κρατάει μόνο, έχει μια ένοχη σιωπή μόνο, δεν έχει κάτι άλλο. Mm-hmm. Και δεν υπάρχει πολιτικός άντρας, υπάρχουν μόνο λείψανο. Λένε ό,τι να είναι, δεν έχουν πρόγραμμα, δεν έχουν σχέδιο, δεν έχουν τίποτα. Δηλαδή τους ακούω και λέω, αν είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι να αναζητούν τον ψήφο. Καταλαβαίνω ο ελληνικός λαός ότι κάπου πρέπει να βάλει τον ψήφο. Η αποχή μπορεί να ευλογεί και τα κυρίαρχα, τους κυρίαρχους, τους επικυρίαρχους, τους πατρόνες μας, όμως δεν είναι έτσι. Φυλάχτε τις δυνάμεις σας, ενωθείτε και θα δείτε ότι θα γίνει ένα τσαφ, θα ανατιναχθεί το πάνω όλα. Η παλαιγενεσία θα είναι μπροστά σας. Θα είναι δίπλα σας άνθρωποι που θα λέγατε, μα εσύ ήσουν απέναντι. Ναι, αλλά έπρεπε να είναι. Πιστεύω ότι θα γίνει μια τεράστια κοινωνική έκρηξη. Θα πετάξει όλα αυτά τα ηλίθια, όλα αυτά τα δογματισμένα κόμματα, τα ανθεγενικά, τα οποία δεν έχει τίποτα ελληνικό και κανένα μέσα του, και το λέω με τα λόγου γνώσεως. Mm-hmm. Ο κόσμος όμως, ο ελληνικός που ανήκει σε όλα αυτά, θα τα αφήσει πίσω του. Βλέπω κομμουνιστές να έρχονται σε μένα, βλέπω χιλιάδες πράγματα. Έρχονται Έλληνες, δηλαδή που καταλαβαίνουν Ελλάδα. Δηλαδή θα πρέπει να μάθουμε τώρα αυτή τη στιγμή, ή πεθαίνουμε ή ζούμε, ή τα χάνουμε όλα. Δηλαδή είμαστε στην κόψη του ξηραφιού, κύριε Σόρα. Είμαστε μέσα σε ένα μετέχνιο. Ή θα περάσουμε ή θα χαθούμε. Mm-hmm. Εάν χαθούμε και χάσουμε, οι Έλληνες θα χαθούμε για πάντα. Είναι τεράστια η μάχη και πρέπει να την καταλάβετε. Πρέπει να είστε όλοι. Δεν υπάρχει κάποιος δεν ξέρω. Ακόμα και ο συνέλληνας σας που δεν αντιλαμβάνεται, είστε υποχρεωμένοι να το κάνετε. Ή σηκωτώ ή πρέπει να καταλάβει. Δεν θα πείτε αυτός είναι βλάκας, αυτός δεν καταλαβαίνει. Δεν καταλαβαίνει γιατί δεν μπορεί. Κατά να καταλάβει. Στην προκειμένη περίπτωση είναι πρέπει. Και στην προβάση εξαρτιέται να καταλάβει. Όλο παιδιά το παιχνίδι είναι από εμάς. Δεν είναι από αυτούς. Αυτοί δεν έχουν δύναμη, δεν έχουν τίποτα. Χειρίζονται νομικά θέματα. Θέματα δικαιοσύνης με τηλέφωνα, με παρανομίες. Με ό,τι σχέδιο θέλεις, είτε των εξωτερικών είτε των εδώ. Yeah. Εάν τους πάρετε αυτή τη δύναμη, έχουν παραλύσει. Κάντε το μπορεί για μια φορά. Να το χαρείτε κι εσείς. Να δείτε ότι μπορεί να γίνει. Μπορεί να συμβεί. Ό,τι μας πολεμάνε. Θεοί και δαίμονες. Σωστά. Θα τους δείξουμε λοιπόν ότι αυτοί δεν μπορούν να πολεμήσουν μαζί μας. Mm-hmm. Είμαστε ισχυρότεροι δυνατότητα και θα αποδείξω. Είπα ότι μην πιστεύετε καμία γραφή. Πετάχτε τις γραφές. Καμία δεν λέει το μέλλον. Το μέλλον θα το φτιάξουμε όπως γουστάρουμε και δεν θα το καταλάβετε από μένα. Θα σας δείξω το παράδειγμα πως θα φτιάξουμε το μέλλον όπως γουστάρουμε. Και κανένας δεν είναι ικανός να μου πει κανένα μέλλον μου, γιατί το μέλλον μου που το έχει καταγράψει, το έχει φτιάξει όπως γουστάρει αυτός. Θα αποδείξω στα πάντα. Θα γκρεμίσω ό,τι δεν μπορείτε να γκρεμίσετε. Θα δείτε ότι γκρεμίζονται τα πάντα. Αυτό που δεν μπορεί να γκρεμίσει κανένας είναι η ελεύθερη βούληση και αυτό που θέλει να κάνει. Αυτό πρέπει να το καταλάβετε όλοι. Και θα το αποδείξω μέσα στις μέρες μας. Ήδη σπάσαν όλα. Σπάνε παγκόσμιες κυβερνήσεις, σπάνε τα πάντα, παγκόσμιες συμφωνίες, παγκόσμια ταμεία. Σπάνε αυτά τα λείψανα.
Θα σπάσουν τα δόγματα. Ας έρθουν τώρα λοιπόν τα δόγματα τα χριστιανικά. Αφού οι χώρα έχουν δύο ιεράρχες με εμένα, να μας πούνε άλλοι με αντίθετος. Θα σας σπάσω το κεφάλι ζωντόβολα μαυροφορεμένα που νομίζω ότι καθίστε. Δεν μιλάω για όλα γιατί έχουμε δει. Αλλά για εκείνα εκεί θα δείτε λοιπόν. Τι είναι αυτά που κάνετε. Τι τσίρκα είναι αυτά. Τι πάτε και λέτε στον κόσμο. Ε, θέμα χρόνου. Ή μήπως δεν καταλαβαίνει ο κόσμος και δεν έχει νόηση να το κάνει. Δεν αντιλαμβάνεται ο κόσμος λοιπόν τι είναι. Ε, απαγορεύεται λοιπόν η τάξη να στην κοινωνία. Ας κάτσει τα θέματα του Θεού του και τέλος. Η πολιτική, ας κάνουμε αυτό που πρέπει. Η δικαιοσύνη, αυτό που πρέπει. Η εξωτερική πολιτική, αυτό που πρέπει. Και εμείς όμως πρέπει να κάνουμε τώρα το αυτονόητο. Να ενωθούμε σε μια ελληνική συνέλευση. Δεν θα μπορέσει κανένας να κάτσει μπροστά μας. Θυμηθείτε τις λέξεις μας. Καθίστε μπροστά σε μια ελληνική συνέλευση, με μια ελληνική σημαία. Ποιος μόνο θα κάτσει μπροστά. Όποιος κάτσει μπροστά θα είναι απέναντί μας. Απλά θα λιωθεί. Αυτό να καταλάβουν όλοι. Και στην Κύπρο θα γίνει και στην Ελλάδα και όπου υπάρχει ελληνισμός. Γιατί είναι χρηματοδοτούμενος και η χρηματοδότηση είναι στα χέρια του. Το start, το κουμπί που θα πατήσει, θα το πατήσει ο συντέλεσμος. Είτε ο Έλληνας είτε ο Κύπριος, με αποτέλεσμα αυτού νου είναι στο δικαίωμα. Δηλαδή αυτός θα το κάνει. Αυτός θα πατήσει το κουμπί την ώρα που θέλει. Αυτός θα ενωθεί όποτε θέλει. Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Ούτε να τον πιέσω, ούτε να κάνω. Έχω κάνει όλα τα απαραίτητα και είναι στο χέρι του. Να πάρει και να διεκδικήσει. Και να τιμωρήσει όποιον και ό,τι έχει κάνει σύμφωνα με το σύνταγμα του, όποιος το σέβεται. Εγώ τουλάχιστον αυτό είναι το σύντομα που πολλές φορές καπηλεύεται το δικαίωμα, σκοτώνει το δικαίωμα κάποιος. Ακόμα και εκείνο το σέβομαι. Και ξέρετε γιατί το σέβομαι. Γιατί με εκείνο θα δικαστούν που έχουν φτιάξει οι ίδιοι. Γιατί εσύ το έχεις συνηθίσει, δεν σε πονάει. Αυτοί δεν το έχουν συνηθίσει. Είναι δικό τους, θα δικαστούν με αυτό. Θα πεθάνουν από τη δέσμευση τα λεφτά, τα χρήματα. Τους βάζει οι απάτες τους, η κλεψιά τους, όλα αυτά που έχουν κάνει. Πρέπει να το σκεφτείτε σοβαρά. Μόνο ενωθείτε. Κάτω από μια σημαία που λέγεται ελληνική και από μια ελληνική συνέλευση. Είναι χρηματοδοτούμενη και ξεκινήσαμε τα πάντα. Χρηματοδοτήσαμε το έθνος μας. Ναι. Την ελληνική μου δημοκρατία. Δεν τα έχουμε εμείς ούτε τα κυπριακά λεφτά, ούτε τα ελληνικά. Αλλά ακόμα και τα παγκόσμια ταμεία. Πάλι δικά σας είναι και θα βάλουμε εμείς εγγυήσεις. Και να σας πω και κάτι. Ίσως θέλουμε να τις χάσουμε. Ναι, για να σπάσει όλη αυτή η πλέβα και να τις χάσουμε δεν μας πειράζει. Να αλλάξει ο πλανήτης, κύριε Σου. Θα αλλάξει. Αλλάξει ο πλανήτης. Από μένα θα αλλάξει. Εξαρτάται τώρα από εσάς. Δείχτε μου πως είστε πολλοί και ότι μπορείτε να ενωθείτε και θα αλλάξουμε τον πλανήτη. Θα αλλάξουμε το μέλλον και το μέλλον θα το διαγράφουμε όπως γουστάρουμε εμείς. Και κανένα ζωντόπουλο δεν θα έχει κανένα βιβλίο που θα έρχεται από τα πολλιά και θα μου λέει πώς να ζήσω. Αυτό και τίποτα άλλο. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Χάρηκα που είδα τους αδερφούς μου χθες το βράδυ σε μια ομιλία στην Κύπρο. Πραγματικά χάρηκα γιατί είπα δεν έχω. Εμάς μας έκανε έκπληξη πάντως. Έχω αδερφούς. Τους κράταγα, τους έκανα το χέρι και καταλάβαινα τους φανούς της καρδιάς τους. Είναι αδέρφια μου και δεν είναι ούτε παδί μου, ούτε μισθοφόροι μου, ούτε τίποτα. Είναι αδερφοί μου. Και να μάθετε, αν δεν σας χαρίσει κάποιος, οι οποίες δεν τα πάτε καλά μαζί σας, δεν τα πάτε καλά μαζί του, να θυμάστε. Είναι αδέρφια σας και τα αδέρφια μας δεν τα διαλέγουμε. Απλά αυτά είναι τα αδέρφια μας. Θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτά. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς, μην αφήσετε ποτέ τη μάχη. Είναι κοντά η νίκη και εξαρτάται από εσάς τους ίδιους. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Κύριε Σόρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ, Νίκο, και ευχαριστώ για τον αγώνα που κάνεις. Είσαι άξιος συνέλληνας.